Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, όλα τα καλά. Έχετε και εσείς ραντεβού με την κυρία Νολκίν? Όχι, εμείς δεν έχουμε ραντεβού. Ακόμη. Θα δείτε ακόμα, τα φαντάζομαι. Τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφόρηση, ότι θα δει όλες τις πολιτικές ηγεσίες. Δεν έχετε, λέτε, ακόμη πρόσκληση. Ευχόμαστε τα κόμματα τα οποία θα δουν την κυρία Νολκίν να κάνουν την ορθότερη και την πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση. Μα λογικά θα σας δει όλους, φαντάζομαι. Το θέσιο του κυπριακού λαού έναντι στην νέα αυτό, τον νέο παράγοντα που πήγε στο Κυπριακό. Θέλετε να κάνετε, μια και κλείσαμε με τον κύριο Δαμιανού με αυτό το θέμα, επειδή σήμερα ξεκινά ο δεύτερο κύκλο επαφών τη, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και να πάμε και στα υπόλοιπα, κύριε Περδίκη? Ναι. Επειδή εμεί έχουμε δει τον κύριο Στιούαρτ και έχουμε μιλήσει μαζί του αρκετέ φορέ και άλλου αντιπροσώπου των Εθνών, όντω επιβεβαιώνω ότι υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα αντίληψη γύρω από την θέση τη τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες από την πλευρά των Ελληνοκυπρίων που να καθησυχάσουν τάχα τους λογικούς τάχα φόβους της τουρκοκυπριακής ηγεσίας για πιθανόν ναυάγιον των συνομιλιών που έχουν να κάνουν κυρίως με τα θέματα που αφορούν τη λεγόμενη κυριαρχική ισότητα. Ο κύριος Στιούαρτ δεν βλέπει ότι ο Τατάρ και η τουρκική ηγεσία επιδιώκονται σε δύο ξεχωριστές κυριαρχίες. Ερμηνεύει αυτές τις δηλώσεις με έναν εντελώς διαφορετικό και θα λέγα και εγώ αφελή, για να μην πω επικίνδυνο τρόπο. Και αν ακολουθά, όπως φαίνεται, και η κυρία Γκουεάρτ τις απόψεις του κυρίου Στιούαρτ, είναι στην ίδια γραμμή που κινείται, τότε απομακρυνόμαστε ακόμα πιο μακριά από τη λύση που θα μας οδηγήσει σε μια ενωμένη πατρίδα, μια ενωμένη κοινωνία, ένα ενωμένο οικοσύστημα, ένα λαό. Και όχι δύο ξεχωριστούς λαούς. Λοιπόν, αυτά λέτε, έχετε αποκομίσει από τη συνάντηση με τον κύριο Στιούαρτ.